Με ενημέρωση για το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα έξω από το Κοινοβούλιο της Βρετανίας στο Λονδίνο, άρχισε η Σύνοδος των Υπουργών Δικαιοσύνης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως επισημάνθηκε, τα μέσα μεταφοράς της καθημερινότητας, όπως το αυτοκίνητο, αποτελούν μια νέα μορφή τρομοκρατίας που εξαπλώνεται. Οι υπουργοί των 27 προβληματίστηκαν πάνω στην ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων αλλά και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών τους, ώστε οι επίδοξοι τρομοκράτες να εντοπίζονται εγκαίρως είτε κατά τον χρόνο που ταξιδεύουν προς τον προορισμό τους ή και ακόμα με τις διασυνδέσεις ή τη συμπεριφορά τους στις χώρες διαμονής τους, εξήγησε στον Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου. Είχαμε επισημάνει το γεγονός ότι έχουμε αυξημένους ελέγχους στα αεροδρόμια μας, έχουμε εκπαιδεύσει άτομα τα οποία μπορούν να διαπιστώσουν αυτά τα άτομα και ενεργούμε, προβαίνουμε σε διάφορες δραστηριότητες καθώς αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση. Τους Ευρωπαίους Υπουργούς Δικαιοσύνης απασχόλησε και το ζήτημα επανεισδοχής προσφύγων και μεταναστών από τις τρίτες χώρες από όπου διοχετεύονται στην Ευρώπη και όταν αυτοί δεν δικαιούνται προστασίας. Εμείς ως Κύπρος έχουμε επισημάνει την ανάγκη, όπως η συνεργασία η οποία γίνεται με κάποιες από τις τρίτες χώρες θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη, παραπέμποντας ειδικότερα στο θέμα με την Τουρκία, η οποία δεν αποδέχεται επιστροφές οι οποίες προέρχονται από την Κύπρο. Την απογευματινή συνάντηση των 27 απασχόλησε η επανεγκατάσταση προσφύγων δικαιούχων νόμιμης παραμονής λόγω της διεθνούς προστασίας, με αρκετά κράτη-μέλη να τηρούν σε πολύ χαμηλό βαθμό τη δέσμευσή τους για υποδοχή προσφύγων και μεταναστών από την Ελλάδα και την Ιταλία.